Πάμε λοιπόν στο άλλο ζήτημα που έθεσε ένας συνάδελφος για το οικόπεδο 21. Για το οικόπεδο 21, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν δρομολογηθεί όλες οι ενέργειες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Βλέπω μερικούς που μας εγκαλούν στην τάξη ότι δεν γνωρίζουμε το ΤΟΕΒ. Δίκιο έχουν, δεν γνωρίζουμε το ΤΟΕΒ, γιατί από το 1994 που υπηρετούμε στην Αγροτική Τράπεζα δεν συνεργαζόμασταν με το ΤΟΕΒ και σωστά δεν γνωρίζουμε πόσα ΤΟΕΒ έχει ο Δήμος Σουλίου. Πόσα έχει. Πόσα έχει, Δήμαρχε. Δεν θα πέσω στο επίπεδο σας, κύριε Χρήστου. Δεν γνωρίζετε κι αυτό το επίπεδο σας, κύριε Χρήστου. Παρακαλώ. Πρόεδρε, πες του Κάτσου τώρα να μα κάνει τον δικηγόρο στο... Δεν σας διακόψε κανένας. Δεν σας διακόψε κανένας. Μέλω. Κύριε Πρόεδρε. Δεν σας διακόψε κανένας. Μέλω. Δεν σας διακόψε κανένας. Μέλω. Δεν σας διακόψε κανένας. Τραβά να μας έξω ένα σπαράγγι. Κάνε συγκομιδή. Καταπότησε. Δεν ξέρεις τι είναι η συγκομιδή. Κύριε Βάσου τα σπίτια μας. Διακόψε, κύριε. Εσύ δεν ξέρω τι είναι η συγκομιδή. Κύριε Μπέλο. Εσύ έκανε σπίτι μας. Δεν είναι συγκομιδή, ωραία. Κύριε Χρήστου. Σας παρακαλώ. Είσαι παγκαμπόρο. Δεν ξέρεις τη διαφορά της συγκομιδής με το φύτεμα. Μάζεψε κανένα σπαράγγι τώρα εκεί. Βάλε το βάκι και λέμε τη βόρα. Σας παρακαλώ, κύριε Μπέλο. Κύριε Μπέλο. Συγκομιδή, σας επαναφέρω, κύριε Μπέλο, παρακαλώ. Όταν φυτεύεις, είναι φύτεμα. Κύριε Χρήστο, παρακαλώ. Είσαι ο πιο άχρηστος άνθρωπος του Δήμου Σουλίου. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε. Ντροπή αυτά που γίνονται. Άλλη τον κύριο Κάτσο, πρόεδρε, δώστε το λόγο. Να μου πείτε πώς θα το λέτε να μία Σουλίου που ξέρει. Τι κάνετε, τι θέλετε. Να αμφιβάλλω, να σας παρακαλώ. Να πάρει το λόγο για να κάνει τον δικηγόρο. Έχει δάγνια. Κύριε Μπέλο. Καλό, μήνας μη πίνας μη φούλη. Κύριε Τρίτο, σας παρακαλώ, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να κλείσω το μικρόφωνο. Έχει τη δυνατότητα. Σας παρακαλώ. Θα τους κλείσω όλους. Αυτοί που μας παρακολουθούν και όλο το σώμα να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται εδώ μέσα. Ερχόμαστε να συζητήσουμε 5 σοβαρά θέματα και ο καθένας βγάζει τα αποθυμένα του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν αυτό το λέτε στήριξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη στήριξη την οποία μας έχετε και για τη συμπεριφορά που έλεγε ο αγαπητός κύριος Κάτσος προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της...